Νέο επεισόδιο από το Free Diving and Spearfish Traveler, το κανάλι για ελεύθερους ζήτες και ψαροληπτοφυγάδες. Το επεισόδιο που θα παρουσιάσω είναι το πώς μπορούμε να σταματήσουμε να θολώνει η μάσκα μας. Είμαι ο Σάκης ο Μπάτσος και είμαι εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Επίσης είμαι και ο ιδιοκτήτης της σχολής Free Divers Academy. Εάν βλέπεις και εσύ το βίντεο αυτό και σου είναι χρήσιμο, μην ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή σου στο κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι. Πάμε λοιπόν να πούμε για ποιο λόγο θολώνουν οι μάσκες. Θα ακούσουμε πάρα πολλούς να λένε διάφορα για το συγκεκριμένο θέμα. Εγώ θα σας πω δύο θέματα. Ένα, το πώς θα ξεθολώσουμε τη μάσκα με κάποιους τρόπους και ο λόγος είναι η σιλικόνη που έχει η μάσκα. Και ο δεύτερος είναι το πρόσωπό μας. Πάμε λοιπόν να δείξουμε τον πρώτο τρόπο, τη διαδικασία, πώς θα ξεθολώνουμε τη μάσκα. Πάμε λοιπόν να πούμε για ποιο λόγο οι μάσκες θολώνουν. Οι νέες μάσκες είναι fix. Δηλαδή, η φούστα μαζί με τα κρύσταλλα είναι ένα. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε και εδώ, η φούστα που περιβάλλεται από 100% σιλικόνη, την ώρα που τοποθετούνται τα κρύσταλλα, ένα ποσοστό σιλικόνης πηγαίνει και στα κρύσταλλα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία να κάψουμε τα κρύσταλλα με τον αναπτήρα. Εγώ θα σας δείξω το πώς θα κάψουμε τα κρύσταλλα. Επίσης να πω ότι εάν φοβάστε ότι μπορεί να κάνετε κάποια ζημιά, μπορείτε κατά την αγορά της μάσκας να ζητήσετε από τον έμπορα να σας κάνει αυτή τη διαδικασία. Χρειαζόμαστε ένα αναπτήρα. Καλό είναι να κοιτάμε τα κρύσταλλα ώστε να μην κάψουμε τη φούστα. Εγώ θα δείξω λίγο στην κάμερα για να βλέπετε. Η συγκεκριμένη μάσκα την έχω ξανακάψει, δεν είναι καινούρια. Γύρω-γύρω κυκλικά. Και από την άλλη. Ήδη βλέπετε και μαυράκια, δεν ξέρω αν φαίνεται. Γύρω-γύρω. Ώστε να καεί η σιλικόνη που έχουν τα κρύσταλλα. Αυτό μπορείτε να το επαναλάβετε όσες φορές θα χρειαστεί, ώστε να μην θολώνει η μάσκα. Αφού σκουπίσουμε πολύ καλά τα κρύσταλλα από το κάψιμο της σιλικόνης και από τα υπολείμματα της φλόγας του αναπτήρα, θα αφήσουμε τη μάσκα, τα κρύσταλλά της να πέσει η θερμοκρασία τους και έπειτα θα μπούμε στη διαδικασία της οδοντόγραμμας. Και πάμε λοιπόν να δείξουμε ένα δεύτερο τρόπο, που ο δεύτερος τρόπος είναι η οδοντόγραμμα. Θα βάλουμε οδοντόγραμμα στο δάχτυλό μας. Σε όλο το κρυστάλλο. Δεν θα αφήσουμε κανένα κενό. Σπρώξτε το δάχτυλό σας μέσα. Δεν παθαίνει κάτι η μάσκα. Αυτή είναι η ποσότητα. Κλέψτε το. Αυτό τώρα λοιπόν για να λειτουργήσει θα πρέπει να το αφήσουμε και να ξεραθεί η οδοντόκρεμα. Άρα και μπορεί να το κάνετε σήμερα και να πάτε την επόμενη μέρα με χλιαρό νερό, με λίγο σαπούνι, άβα, διάφορα τέτοια, χωρίς σφουγγάρι, με σύρμα, κανένα σφουγγάρι, με το χέρι σας χλιαρό νερό και να αρχίζετε να ξεπλένετε τη μάσκα σας, να φύγει και η οδοντόκρεμα και επίσης με το σαπούνι να καθαρίσετε τη φούστα, ώστε η μάσκα σας να είναι έτοιμη προς χρήση. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν που μπορεί η μάσκα μας να θολώνει είναι ότι έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές να λέγεται έχει λιπαρή επιδερμίδα. Το πρόσωπό μας βγάζει κάποιο λίπος. Όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα,
όταν κάνουμε τη διαδικασία της μάσκας, τι κάνουμε όλοι, ρίχνουμε σάλιο στη μάσκα και την τρίβουμε πάρα πολύ καλά. Όμως, για να συνεχιστεί η διαδικασία σωστά, θα πρέπει να ξεκλίνουμε και το πρόσωπό μας πολύ καλά με θαλασσινό νερό, έτσι ώστε να φύγει το λίπος από το πρόσωπό μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη τη διαδικασία της μάσκας να μην θολώνει. Υπάρχει και μία πιθανότητα η μάσκα να μην ξεθολώνει με τίποτα. Εγώ προσωπικά έχω τύχει μάσκα που έχω αγοράσει να κάνω όλες τις διαδικασίες που σας έχω αναφέρει, σύν και άλλες που έχω ακούσει αριστερά-δεξιά, να πηγαίνω θάλασσα, να κάνω όλη τη διαδικασία σωστά, επί μήνες όλο αυτό, αλλά η μάσκα για κανένα λόγο να μην ξεθολώνει. Επίσης να σας πω ότι αυτή τη μάσκα την είδα σε μια διαφήμιση στο Facebook, να το πούμε, όπου το μοντέλο που τη διαφήμιζε, η μάσκα ήταν θολή, που σημαίνει ότι μπορεί η μάσκα να έχει μια αστοχία υλικού. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν παντού αυτό το πράγμα, συμβαίνει, τι να κάνουμε, αστοχία υλικού. Εάν ξέρετε κι εσείς κάποιους άλλους τρόπους που μπορεί να μας βοηθήσουν, μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια στο YouTube. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο. Καλή συνέχεια σε όλους.